Η αρχαία Ελλάδα θεωρείται από πολλούς ως το μέρος που γέννησε τον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Επίσης πιστεύεται πως εφήβρε τους παλαιότερους θεσμούς αφιερωμένους αποκλειστικά στην απόκτηση γνώσης και αν αυτό δεν ήταν αρκετό, η αρχαία Αθήνα θεωρείται το μέρος όπου γεννήθηκε η δημοκρατία. Μα με το πέρασμα του χρόνου, από την αρχαία στη μοντέρνα εποχή, πράγματα για εκείνη την εποχή και πολύ σημαντικές πληροφορίες χάθηκαν στην πορεία. Έγγραφα χάθηκαν, ιστορίες από στόμα σε στόμα κατέληξαν να αλλάξουν κατά πολύ κτλ. Να υπενθυμίσουμε όπως κάνουμε σε κάθε βίντεο τέτοιου είδους πως δεν είμαστε ιστορικοί, οπότε πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες, μα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λέγοντας αυτά, σήμερα θα δούμε 10 μυστήρια για την αρχαία Ελλάδα. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Ένα από τα μυστήρια με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την αρχαία Ελλάδα έχει να κάνει με έναν μυστικό οργανισμό, το οποίο το όνομα βοήθησε στο να οριστεί το νόημα της λέξης μυστήριο όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν μια θρησκευτική αίρεση, η οποία είχε να κάνει με μια σειρά από μυστικές τελετουργίες, πολλές από τις οποίες παραμένουν άγνωστες μέχρι και σήμερα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν έχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες είναι πως τα Ελευσίνια Μυστήρια και οι πρακτικές τους ήταν έτσι σχεδιασμένες ώστε να παραμένουν μυστικές και απαγορευόταν στους ακολουθούς τους να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τις εργασίες της αίρεσης προς τα έξω. Υπάρχουν ισχυρισμοί πως οποιοδήποτε αποκάλυπτε την αλήθεια υπήρχε κίνδυνος να χάσει τη ζωή του. Ο περιορισμένος αριθμός των πηγών που συζητούσαν για τη φύση αυτών των τελετουργικών είναι ένας ακόμα από τους λόγους που μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ με σιγουριά ολόκληρη την ιστορία. Η αλήθεια είναι πως όσα είπαμε είναι πολύ λίγα όσον αφορά τα Ελευσίνια Μυστήρια και τις τελετουργίες τους. Μαζί σου αφιερώσουμε κάποιο βίντεο στο μέλλον πάνω σε αυτό το θέμα. Το όνομα Θέσπης ανήκει σε έναν Αθηναίο που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ., ο οποίος πιστεύεται πως ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανέλαβε τον ρόλο να παριστάνει κάποιον άλλο, κάνοντας τον έτσι και τον πρώτο ηθοποιό που υπήρξε ποτέ. Η επιρροή που είχε αυτή η φιγούρα στην ίδια την ιστορία ήταν τεράστια, καταφέρνοντας να δημιουργήσει όρους όπως υποκριτική, μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την ηθοποιία. Κι όμως γνωρίζονται πολύ λίγα πράγματα για τη ζωή του και την καριέρα του που είχε ως ηθοποιός και ποιητής. Ήταν το Θέσπης το πραγματικό του όνομα? Ήταν πράγματι από την Αθήνα? Και πιο σημαντικό απ' όλα, υπήρξε πράγματι? Έχει σημειωθεί από πολλές πηγές που αναφέρονται σε αυτόν, μερικές από αυτές να έρχονται κατευθείαν από τα γραπτά του Ηρόδοτου, πως σε οτιδήποτε έχει γραφτεί για αυτόν, γράφτηκε πολύ μετά τον θάνατό του. Έτσι, πιστεύεται πως ο ίδιος ο Θέσπης θα μπορούσε να επρόκειτο για έναν μύθο και τίποτε παραπάνω από ένα σύμβολο για την αρχή της τοπίας στην ελληνική παράδοση, αντί για ένα υπαρκτό πρόσωπο. Ο Παρθενώνας στην Αθήνα θα έλεγε κανείς πως είναι η εικόνα που έρχεται στο μυαλό του οποιοδήποτε όταν σκέφτεται την Ελλάδα. Η αντοχή του μέσα στα τελευταία 2.500 χρόνια το κάνει ακόμα πιο αξιοσημείωτο, μιας και χτίστηκε ασυνείδηστα γρήγορα και φαινομενικά χωρίς κάποιο προσχέδιο για το πώς θα έπρεπε να το κατασκευάσουν. Μυστήριο επίσης παραμένουν και οι άλλες μεριές της αρχιτεκτονικής και της τέχνης του, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα όσον αφορά τη δημιουργία και τον σκοπό ορισμένων λεπτομεριών του κτηρίου. Υπάρχει μια συνεχής διαμάχη όσον αφορά το περιεχόμενο του διαζώματος που διακοσμεί το εσωτερικό του Παρθενώνα και τι υποτίθεται πως οι φιγούρες μέσα σε αυτό απεικονίζουν. Μία από τις πιθανότητες είναι πως απεικονίζει τα άτομα που βοήθησε να χτιστεί ο Παρθενώνας. Ο ναός επίσης περιέχει δύο εσωτερικά δωμάτια από τα οποία ο σκοπός του μικρότερου δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι και σήμερα. Το Αθηναϊκό Σύνταγμα είναι ο τίτλος που δόθηκε σε δύο διαφορετικά έγγραφα στην αρχαία Ελλάδα, ένα συνδεδεμένο με τον φιλόσοφο Ξενοφών και το άλλο με τον Αριστοτέλη. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η συγγραφή των εγγράφων αυτών αμφισβητείται και συνεχίζει να είναι το θέμα συζήτησης μέχρι και σήμερα. Ενώ το παλιότερο από τα δύο έγγραφα ήταν αρχικά πιστωμένο στον Ξενοφόντα, πλέον θεωρείται ότι δεν ήταν δική του δημιουργία, εν μέρει εξαιτίας της υποτιθέμενης ημερομηνίας που συντάχθηκε, η οποία ήταν πολύ πριν τα σημαντικότερα συγγραφικά χρόνια του φιλόσοφου. Η ταυτότητα του ατόμου που έγραψε το Σύνταγμα δεν έχει καθιερωθεί οριστικά. Το δεύτερο έγγραφο πιστεύεται από πολλούς πως γράφτηκε από τον Αριστοτέλη, μα υπάρχουν ορισμένοι που διαφωνούν πάνω σε αυτό, εξαιτίας του ότι είναι πολύ διαφορετικό από τις υπόλοιπες δουλειές του φιλόσοφου. Ωστόσο, άλλοι προτείνουν πως τέτοιες διαφορές στις δουλειές τους θα μπορούσαν να οφείλονται στο γεγονός ότι το Σύνταγμα ήταν απλά μια μορφή γραψίματος πολύ διαφορετική από οτιδήποτε άλλο είχε γραφτεί.
Ο μαθηματικός Πυθαγόρας είναι διάσημος σήμερα για το θεώρημά του, το οποίο πάει κάπως έτσι. Το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών. Συγγνώμη σε όσους ξυπνήσαμε με τα τραυματικά στρες που είχατε καλά θαμμένα μέσα στα μαθητικά σας χρόνια. Αν σας παρηγορεί, πάθαμε το ίδιο. Αυτό το πυθαγόριο θεώρημα έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα θεωρήματα στα μαθηματικά, μα παρόλα αυτά, η ζωή και το έργο του Πυθαγόρα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Αυτό συνέβη εν μέρη επειδή οι φιλοσοφικές σχολές στις οποίες δούλευε λειτουργούσαν κάτω από άκρα μυστικότητα και έτσι δεν είναι ξεκάθαρο σε μερικές περιπτώσεις ποιες δουλειές ήταν δικές του και ποιες έγιναν από κάποιον άλλο μέλος του οργανισμού. Έχει αποδειχθεί επίσης πως η πιο διάσημη θεωρία που σχετίζεται με αυτόν που ήδη αναφέραμε ήταν ήδη γνωστή στην αρχαία Βαβυλώνα και δεν θα μπορούσε να θεωρείται δικιά του ανακάλυψη. Το άγαλμα του Δία ήταν ένα από τα θρηλυκά 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, μια λίστα στην οποία σημαντικοί μελετητές κατέγραφαν τα σημαντικότερα και πιο εντυπωσιακά κατασκευάσματα των αρχαίων καιρών. Από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, μονάχα η πυραμίδα της Γκίζας επιβιώνει μέχρι σήμερα. Τα άλλα 6 έχουν καταστραφεί με το πέρασμα του χρόνου. Το άγαλμα του Δία δημιουργήθηκε από τον Φιδία, έναν από τους καλύτερους γλύπτες της αρχαίας Ελλάδας, και η καταστροφή του παραμένει μία από τις πιο μυστηριώδεις απώλειες ανάμεσα στα 7 θαύματα. Το άγαλμα βρισκόταν μέσα στο ναό του Δία, στην Ολυμπία, όπου καταστράφηκε σε μια φωτιά και πιστεύεται πως το άγαλμα χάθηκε σε αυτή την πυρκαγιά. Άλλοι πάλι λένε πως το άγαλμα εκλάπη από το ναό αργότερα και μετακινήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και τα χνάρια του χάνονται. Βέβαια, αν υποθέσει κανείς πως το άγαλμα ήταν φτιαγμένο από χρυσό και ελεφαντόδοτο, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε τι μπορεί να του συνέβη. Το περιποιητική στο Αριστοτέλη είναι ένα πολύ σημαντικό γραπτό πάνω στην ιστορία της κριτικής της λογοτεχνίας και πρόκειται για το παλιότερο έργο που αναλύει την τέχνη της συγγραφής. Ωστόσο, ένα κομμάτι πάνω σε αυτό το γραπτό παραμένει μυστήριο. Υπάρχει ο θρύλος για την ύπαρξη ενός δεύτερου βιβλίου, το οποίο εστιάζει στη θεωρία της κομμωδίας μαζί με τη θεωρία της τραγωδίας, που ασχολούνται στο πρώτο του βιβλίο. Υπάρχει μια συνεχής διαμάχη για το αν το βιβλίο πράγματι υπήρξε και χάθηκε, αφού παρόλο που αναφέρεται στη βιογραφία του Αριστοτέλη, υπάρχουν πολύ λίγες αποδείξεις για την ύπαρξή του. Όπως και να έχει, η πιθανότητα ενός τέτοιου γραπτού να υπήρξε έχει παραμείνει θέμα συζήτησης και παίζει ακόμα και σημαντικό ρόλο στο βιβλίο του Ουμπέρτο Έκο, Το όνομα του Ρόδου, στο οποίο η ανακάλυψη του βιβλίου αυτού παίζει σημαντικό ρόλο στην πλοκή της ιστορίας. Ένας από τους πιο γνωστούς μας μύθους έχει να κάνει με την ιστορία του Οδυσσέα και του Μινόταυρου, ενός τρομακτικού πλάσματος που ήταν μισό τάβρος και μισό άνθρωπος και τον οποίο κρατούσαν παγιδευμένο μέσα σε ένα τεράστιο λαβύρινθο που άνοιξε στον βασιλιά Μίνωα, τον βασιλιά της Κρήτης. Ο λαβύρινθος έχει συζητηθεί για το αν υπήρξε σαν πραγματικό κτίσμα και αποτέλεσε έμπνευση για τον μύθο αυτό. Το παλάτι στην αρχαία πόλη της Κνωσού, στην Κρήτη, πιστεύεται από μερικούς πως είναι και η τοποθεσία του λαβύρινθου που ενέπνευσε το μύθο, παρόλο που οι εξκαφές στην περιοχή δεν έχουν ανακαλύψει κάποιο τέτοιο κατασκεύασμα. Ωστόσο, πρόσφατα ερευνητές πρότειναν πως ίσως ένα λατομείο κοντά στην πόλη Γόρτινα, κάπου στα 32 χιλιόμετρα από την Κνωσό, θα μπορούσε να είναι και το μέρος που ψάχνουμε. Βέβαια, οι διαμάχες συνεχίζουν και μια σίγουρη τοποθεσία δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ο μύθος της Ατλαντίδας προήλθε από τα γραπτά του Πλάτωνα, όπου αναφέρεται στους διαλόγους του Τιέως και του Κριτέα σαν ένα παράδειγμα ενός πολιτισμού, στον ίδιο βαθμό με την Αθήνα, ο οποίος τελικά κατέληξε να γίνει ερείπια και να βυθιστεί κάτω από τα κύματα του Ατλαντικού. Μα το μυστήριο παραμένει όσον αφορά το γιατί αυτά τα γραπτά, που αρχικά ήταν να βγουν σαν μια τριλογία, τελικά καταλήφθηκαν από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας εγκατέλειψε τον Κριτιά, τον δεύτερο διάλογο, και δεν έχει βρεθεί κάτι που να αναφέρει για το τρίτο κομμάτι της τριλογίας, που θα ονομαζόταν Ερμοκράτης. Παραμένει άγνωστο γιατί ο Πλάτωνας δεν ολοκλήρωσε την τριλογία αυτή. Το αποτέλεσμα αυτού είναι πως προκάλεσε τόσες θεωρίες πάνω στο θέμα της Ατλαντίδας που κατέληξε να δημιουργήσει το δικό του μυστήριο, γύρω από όλα, χωρίς να παρουσιάζεται κάποιο είδους ξεκάθαρη απάντηση. Ο Όμηρος, ο ποιητής ο οποίος λέγεται πως έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, πιστεύεται πως επρόκειται για τον αρχαιότερο Έλληνα συγγραφέα. Μα παραμένει μια μυστηριώδης φιγούρα από πολλές απόψεις, όπως το ότι δεν είναι σίγουρο για τον ήταν ο μοναδικός συγγραφέας των προαναφερθέντων έργων. Έχει προταθεί από πολλούς πως ο Όμηρος ίσως να μην ήταν ο συγγραφέας της Ιλιάδας και της Οδύσσειας εξαιτίας των διαφορών στον τρόπο γραφής ανάμεσα στα δύο έργα, πράγμα που κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι οι συγγραφείς των δύο έργων ήταν δύο διαφορετικά άτομα.
Άλλες θεωρίες λένε πως το ίδιο του το όνομα, Όμηρος, λειτουργούσε σαν τίτλος για μια σειρά από διαφορετικούς συγγραφείς, κάνοντας έτσι την Ιλιάδα και την Οδύσσεια ένα συλλογικό έργο από πολλούς διάφορους συγγραφείς και ποιητές. Όλα αυτά παραμένουν θεωρίες βέβαια και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.